Νεκρούς εξακολουθεί να μετράει η Σερβία που τις τελευταίες ημέρες πλήττεται από σφοδρές πλημμύρες. Μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους 27 άτομα. Ωστόσο, δεν πρόκειται για τελικό απολογισμό, καθώς από την περασμένη Κυριακή έχει δηλωθεί η εξαφάνιση 798 ανθρώπων, από τους οποίους έχουν εντοπιστεί 215. Τα επίσημα αυτά στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Σερβίας, Αλεξάνδρ Βούτσιτς, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Βελιγράδι, τονίζοντας ότι ο αριθμός αυτός είναι τεράστιος και ότι προς το παρόν δεν μπορεί να ανακοινωθεί οριστικός απολογισμός των θυμάτων των πλημμυρών. Τα ακριβή αίτια του θανάτου των 27 θυμάτων θα ανακοινωθούν από τους ιατροδικαστές μετά την νεκροψία νεκροτομή. Συνολικά 31.800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις πληγήσεις από τις πλημμύρες περιοχές. Ο Πρωθυπουργός της Σερβίας δεν θέλησε να κάνει υποθέσεις για το κόστος των καταστροφών, αλλά είπε ότι ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Μόνο η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού μετρά απώλειες που υπερβαίνουν τα 200 εκατομμύρια ευρώ, καθώς πλημμύρισε ανθρακορυχείο, από το οποίο για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν θα χρησιμοποιηθεί άνθρακας για τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, όπως σημείωσε. Προτεραιότητα, όπως τόνισε ο κ. Βούτσιτς, είναι η ανοικοδόμηση και αποκατάσταση των ζημιών στις κατοικίες που θα διαρκέσει 2 έως 3 μήνες και η επισκευή δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών. Στη Σερβία είναι σήμερα δεύτερη ημέρα του τριήμερου πένθους για τα θύματα από τις πλημμύρες. Κοιτάξτε, έχει γίνει μεγάλη καταστροφή σε πολλές πόλεις της Σερβίας και της Βοσνίας, αλλά πολύ μεγάλη καταστροφή είναι στη Σερβία. Σε πόλεις Ομπρένοβατς, Λάζαρεβατς, Πάρατσιν, Κράλιο και πολλά χωριά γύρω από αυτές τις πόλεις. Υπερχείλησαν πάρα πολλά ποτάμια, μικρά, μεγάλα, και ακόμα η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα υπάρχει βοήθεια από άλλα κράτη προς τη σερβική πλευρά? Ναι, έρχονται από όλο τον κόσμο, έχουν στείλει πρώτα από την Ρωσία, περιμένουμε και από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά και από Ενωμένα Έθνη. Η βοήθεια έρχεται συνέχεια τώρα, αυτές στιγμές και τώρα που μιλάμε, ας πούμε. Έλληνες και Σέρβοι ήταν πάντα κοντά και στον πόλεμο. Οι Έλληνες ήταν στο πλευρό των Σέρβων. Ναι, ναι, ναι. Περιμένετε βοήθεια από την Ελλάδα? Περιμένουμε βοήθεια από την Ελλάδα, ειδικά και ήδη κάποιες οργανώσεις έχουν στείλει βοήθεια. Ας πούμε και φίλατλοι, ας πούμε, και του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού, σαν αδέλφια και αυτά. Περιμένουμε και περισσότερη βοήθεια, γιατί όσο έχω ακούσει από βοήθεια που τα φτάσει, ας πούμε, στη Σερβία, 1/4 μπορεί να έρθει από εξωτερικό και άλλα 3/4 μάλλον θα πρέπει να ψάξουμε κι άλλα που να έρθουν. Μέχρι στιγμής και το επιμελητήριο και ο Ερυθρός Σταυρός δήλωσαν ότι θα κάνουν μια προσπάθεια να συγκεντρώσουν βοήθεια για τη Σερβία. Τι μήνυμα να στείλουν στους καβαλιώτες? Κοιτάξτε, οι καταστροφές είναι μεγάλες. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια, ειδικά σε κάποια, ας πούμε, τώρα νερό είναι το μεγάλο το ζήτημα. Έχουμε και σε παιδικές τροφές και κάτι, ας πούμε, και κάτι αυτά που είναι σχετικά με υγεία των ανθρώπων, δηλαδή ειδικά αυτά. Ακαριαία ήταν η ευαισθητοποίηση και η αντίδραση του επιμελητηρίου Καβάλας στις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη Σερβία και άφησαν πίσω τους πολλούς νεκρούς αλλά και ανυπολόγιστες καταστροφές. Πέραν των γνωστών σχέσεων της χώρας μας με τους αδελφούς Σέρβους, το επιμελητήριο έχει συνεργαστεί πολυεπίπεδα με επιμελητήρια και δήμους της Σερβίας και τα μέλη του δεν μπορούσαν παρά να ανταποκριθούν άμεσα στο κάλεσμα για βοήθεια των συναδέλφων τους. Έτσι, ήδη από σήμερα ξεκινάει η προσπάθεια συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης, ώστε να φύγουν φορτηγά για τη Σερβία, κυρίως και πρώτιστα με πόσιμο νερό, αφού οι υποδομές στη γειτονική χώρα έχουν καταστραφεί. Όποιος επιθυμεί να παρέχει οποιασδήποτε μορφής βοήθεια, μπορεί να επικοινωνεί ή να επισκεφθεί το επιμελητήριο Καβάλας στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου εκεί το προσωπικό θα παραλαμβάνει τις προσφορές. Παίρνουμε μια πρωτοβουλία. Ήδη χθες είχαμε μια έκτακτη διοικητική επιτροπή μετά από μηνύματα τα οποία μας ήρθαν τόσο από προέδρους επιμελητηρίων με τους οποίους έχουμε κάποια συνεργασία, καθώς και από δημάρχους της Σερβίας. Βέβαια και εμείς οι ίδιοι, βλέποντας αυτές τις καταστροφικές εικόνες που μας δείχνουν οι τηλεοράσεις, πραγματικά μας ευαισθητοποιεί, προκειμένου
θα λέγαμε όπως πάντοτε λέμε τα αδέλφια μας οι Σέρβοι, να δεχτούν μια βοήθεια όσο το δυνατόν σε είδη τα οποία χρειάζονται. Οι πρώτες επαφές μιλάνε τουλάχιστον ότι θέλουν εμφιαλωμένο νερό, γιατί έχουν καταστραφεί υποδομές ίδρευσης, καθώς επίσης και παιδικές τροφές και ρούχα. Αυτό θα είναι η πρώτη βοήθεια. Εμείς ήδη σαν επιμελητήριο χθες είπαμε ότι άμεσα, αν μπορούμε μέχρι και αύριο, ένα φορτηγό με νερά να μπορέσουμε να στείλουμε στην περιοχή του Λέσκοβας και του Νης, όπου από εκεί πέρα σε συνεργασία με τις εκεί τοπικές διοικήσεις των επιμελητηρίων και του Δήμου να προωθηθούν και λίγο βορειότερα, όπου έχουν ακόμα περισσότερο πληγή αυτές οι περιοχές. Άρα αυτή η προσπάθεια ξεκινάει ήδη από σήμερα. Κάποιοι συμπολίτες μας ή ακόμα και φορείς οι οποίοι θα θέλουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια μπορούν να έρχονται σε επαφή με το επιμελητήριο.